ο Περικλής Κονδυλάτος, με τον οποίο από ό,τι καταλάβαμε ήρθαν πολύ κοντά, αποκάλυψε έτσι μια οικογενειακή τραγωδία που έχει βιώσει ο Γιώργος, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία έχασε τον αδερφό του, μετά από μια δύσκολη μάχη με την επάρατο νόσο. Εσείς είναι κάτι που το γνωρίζατε αυτό, σας συμβάν και σας έχει μιλήσει ο ίδιος ο Γιώργος και ξέρατε επίσης ότι είναι κάτι που δεν θα ήθελε να δημοσιοποιήσει ο ίδιος το παιχνίδι για να μην εκβιάσει τη συμπάθεια? Η αλήθεια είναι ότι διάβασα κατευθείαν την ανάρτηση του Περικλή Κονδυλάτου, διότι κοινοποιήθηκε στο Twitter, το οποίο παρακολουθώ την ώρα του επεισοδίου. Εκείνη τη στιγμή εντυπωσιάστηκα, σχεδόν ανατρίχιασα, γιατί είναι ένα περιστατικό το οποίο όντως το ξέρουμε εξαιρετικά λίγοι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω από τον πρώτο καιρό που ήρθαμε κοντά με τον Γιώργο. Πιστεύω ότι μετρημένοι στα δάχτυλα ενός χεριού έξω από την οικογένεια μπορεί να το ξέρουν αυτό. Και αυτό που υπέθεσα εκείνη τη στιγμή που το διάβασα ήταν ότι με τον Περικλή όντως πρέπει να έρθανε πάρα πολύ κοντά για να του εκμυστηρεύτηκε κάτι τόσο πολύ σοβαρό. Είναι ένα περιστατικό που τον Γιώργο τον έχει στιγματίσει σε πολύ τρυφερή ηλικία και του έχει δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο προσανατολισμό στη ζωή του. 12, αν δεν κάνω λάθος. Ή 8 ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς την ηλικία. Πάντως ήταν πολύ μικρός. Ήταν τρία αδέρφια μικρά σε ηλικία. Θυμάμαι ότι εμένα μου είπε ότι για πάρα πολύ καιρό δεν έβλεπα καν τους γονείς μου, γιατί λόγω του περιστατικού ήταν στα νοσοκομεία για να μπορέσουν να δώσουν ό,τι μπορούσαν να δώσουν σε αυτόν τον αδερφό που τελικά χάθηκε. Ο Γιώργος το περιγράφει και κλαίει πάντα αυτό. Τη ζωή κάθε ανθρώπου. Ακριβώς λοιπόν αυτό δείχνει ποιος είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο οποίος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ αυτή την συνταρακτική εμπειρία που έχει βιώσει σε πολύ τρυφερή ηλικία για να αποσπάσει είτε συμπάθεια, είτε εύνοια, είτε την προσοχή, είτε δημοσιότητα. Το συζητήσατε καθόλου πριν φύγει, δηλαδή... Καθόλου. Καθόλου. Αν θα έρθει... Εγώ με τον Γιώργο έχω να το συζητήσω χρόνια το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι μια ευχάριστη συζήτηση για τον Γιώργο. Ο Γιώργος εμένα μου το ανέφερε όταν πρωτογνωριστήκαμε και ήθελε να ξέρω πραγματικά το 101% της ζωής του και των εμπειριών του. Δεν είναι ένα θέμα που το χρησιμοποιούμε σαν παράδειγμα, ούτε καν σε μια απλή συζήτηση ή αναφερόμενη σε κάτι παρεμφερές που μπορεί να έχουμε ακούσει για κάποιον άλλον. Κυρία Μαρκάτου, είναι ενδεικτικό αυτό που είπατε, ότι το ξέρανε άνθρωποι που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Προφανώς ο Περικλής που συμπαθεί το Γιώργο, επειδή ένιωσε ότι αδικείται στα μάτια του κόσμου. Σίγουρα, γιατί ο Περικλής είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Θέλησε να αποκαταστήσει το Γιώργο. Με την οικογένεια του Γιώργου μιλάτε? Είδαμε και μια φωτογραφία με τη μαμά του. Τι λένε οι δικοί του άνθρωποι, τον καμαρώνουν, ανησυχούν? Εδώ είναι η μανούλα, έτσι. Ανησυχούμε όλοι με την καλή έννοια, γιατί το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια... Αυτό το παιχνίδι επιβίωσης δημιουργεί μια καθημερινή κακουχία, έτσι. Ναι. Οπότε όλοι έχουμε την έννοια κατά πώς είναι η διαβίωσή του εκεί πέρα και πώς περνάει. Επίσης, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Γιώργος δεν είναι της ίντριγκας και σίγουρα υποχωρούν οι άμυνες από την πείνα και από την ταλαιπωρία και εμπλέκεται κάποιες στιγμές σε κάποιες έντονες διαφωνίες. Δεν είναι ο Γιώργος μας αυτός και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει λίγο να ηρεμήσει, πρέπει λίγο να επανέλθει την κατάσταση με την οποία έφυγε. Πολύ νέα. Η μαμά είναι κούκλα. Πολύ νέα, πολύ νέα. Και κούκλα, βέβαια. Μα και ο Γιώργος που είναι κούκλος πρέπει να έχει βγει από όρους γονείς. Είναι το γονίδιο. Έτσι.